τον κανά την άμυνα και βγαίνει στην επίδεση. Παλιά τώρα για τον Ιορδανίδη. Ιορδανίδης που είναι καλά κλεισμένος. Έγινε η παλιά τώρα για τον Αγγελόπουλο, ο οποίος θα κάνει και τη σέντρα και τον γκολ. Το γκολ από τον Χλωρό η ομάδα των Τρικάλων. Στο 23ο λεπτό, μέσα σε αποθέωση 10.000 θεατών, ανοίγει το σκορ. Ο Χλωρός, ο οποίος ήταν ο μοιραίος στο 16ο λεπτό, όμως στη δεύτερη ευκαιρία καταφέρνει να ανοίξει το σκορ και έτσι τα Τρίκαλα μέσα πραγματικά σε ένα πανδαιμόνιο 10.000 και πλέον θεατών ανοίγουν το σκορ και προηγούνται της αναγέννησης Καρδίτσας με 1-0. Με Ιλιοβίτσα θα αφήσει για τον Μπακατορίδη, ο οποίος θα κάνει το σούτ και γκολ. Είναι το 2-0 στο 35ο λεπτό. Τα Τρίκαλα πετυχαίνουν και δεύτερο γκολ όταν ο Μυρίλοβιτς πάτησε την μπάλα για τον Μπακατορίδη, ο οποίος έπιασε ένα αριστερό δυνατό ευθύβολο σούτ. Έστειλε την μπάλα στα... Στο 35ο λεπτό τα Τρίκαλα βρίσκονται, αν και είναι αρκετά γρήγορα ακόμα, πολύ κοντά στους τρεις πολύτιμους βαθμούς της νίκης. Έγινε όμως το λάθος. Να τώρα η Ιορδανίδη σε θέση βολής. Η Ιορδανίδη θα κάνει το σουτ και γκολ. Είναι το 3-0. Ένας πραγματικός τρίαμβος. Μια εκπληκτική ομάδα των Τρικάλων προηγείται με 3-0 όταν εκμεταλλεύτηκε ο Ιορδανίδης το τραγικό λάθος των παιχτών της αναγέννησης μέσα από την μεγάλη περιοχή. Και από πλάγια θέση δεξιά έπιασε ένα πολύ ωραίο δυνατό σουτ. Έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίκτυα και έτσι στο 38ο λεπτό τα Τρίκαλα βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα πολύ μεγάλο θρίαμβο, προηγούνται με 3-0 απέναντι σε μια αναγέννηση που μετά και το δεύτερο γκολ παραπέει στο γνωστικό χώρο. Ο Μυρίλοβιτς θα κάνει μια γλυκιά σέντρα, νέα κεφαλιά και γκολ, το 4-0 για την ομάδα των Τρικάλων. Στο παιχνίδι, στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χλωρός, όπως και στο 16ο λεπτό, πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με κεφαλιά, την προηγούμενη ήταν με σούτ και έτσι τα Τρίκαλα δίνουν ένα πανηγυρικό τόνο στο παιχνίδι, κάνουν μια εκπληκτική εμφάνιση, ένα εκπληκτικό 30 λεπτό θα έλεγα, στο 15 έως το 47, πιάνουν στον ύπνο την παραπέουσα άμυνα της αναγέννησης και πετυχαίνουν το τέταρτο γκολ. Συνεχίζει να έχει μια ελαφρά επιρροή των κινήσεων, παρά το γεγονός ότι η αναγέννηση έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και τώρα βρίσκεται επικίνδυνα και καταφέρνει με τον Στάθη να μειώσει σε 4-1. Ο Στάθης λοιπόν εκμεταλλεύτηκε τον έξοχο συνδυασμό, την πολύ ωραία πάσα, ένα γκολ στο πιάτο θα λέγαμε. Ο Ιβίδη βρήκε τον απερχόμενο Στάθη, ο οποίος από το σημείο το πέναλτι και αφού βέβαια προχώρησε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κατσαιούνι, ο οποίος νικήθηκε σε αυτή τη φάση. Και έτσι η ομάδα της αναγέννησης καταφέρνει περίπου 13 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα να πετύχει το γκολ της τιμής και να...